Εγώ έλαβα ένα μήνυμα στο news.papakiradio.gr, news.papakiradio.gr, είδατε, το ξέχασα, που έχει, κύριε Μπαρυτάκη, τον τίτλο «Είναι άδικο, δεν είναι». Προσέξτε να δείτε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος. «Καλημέρα και καλό μήνα». Δηλαδή, τι καλό μήνα, αλλά τέλος πάντων. «Είμαι αγρότης, στην Αυλή Πεδιάδος, 3 χιλιόμετρα δίπλα στο Αρκαλοχώρι. Με πολύ προσωπικό κόπο, εμένα και του γέροντα πατέρα μου και χρήματα, ανακαίνισα μια αποθήκη σε αγροτεμάχιο της μητέρας μου. Για τη συγκεκριμένη αποθήκη πληρώνουμε έμφυα». Έχει στείλει και την απόδειξη του έμφυα. «Τώρα και πολλά χρόνια, αφού εμφανίζεται κανονικά στις φορολογικές δηλώσεις της μητέρας μου». Χθες μίλησα με τον άνθρωπο και έτσι έχω και την άδεια όλο το μήνυμά του να το αναφέρω στον αέρα. «Η συγκεκριμένη αποθήκη μου έχει στοιχήσει πάνω από 20.000 ευρώ. Με το σεισμό του Σεπτέμβρη έπεσε ολοσχερός και ο επανέλεγχος την έβγαλε προς κατεδάφιση. Δεν εμφανίζεται όμως το αρρωγή για να πάρει η μητέρα μου κάποια αποζημίωση. Μήπως καταφέρω να τη φτιάξω ξανά. Ο έμφυα όμως μια χαρά εμφανίζεται για το 2021, τον οποίο, όπως σας είπα, επισυνάπτει. Το τραγικό, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ούτε ένας που να μπορεί να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Το μόνο που ακούω είναι: δεν το βγάζει στο αρρωγή, την πάτησες, τι ωραία, έφυγαν οι κάμερες, έφυγαν όλοι. Λυπάμαι, αλλά το έφυγαν οι κάμερες, έφυγαν όλοι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Ακούω και το άλλο: τι μιλάς και εσύ, άλλοι έχασαν τα σπίτια τους. Πολύ σωστά και έτσι είναι. Εμένα το σπίτι μου είναι μια χαρά. Άλλοι με 3 γραμμές σε ένα τοίχο πήραν 30.000 ευρώ. Οι πρώτοι που έκαναν αιτήσεις. Τι από τα 2 να κρατήσω και τι να πετάξω. Και πού στην ευχή βρίσκομαι εγώ μέσα σε όλα αυτά. Και δεν με νοιάζει, αλλά κυνηγούσα και τους νεότερους από μένα. Είμαι 49 ετών, να ασχοληθούν με τη γη. Το 90% των προϊόντων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα μανάβικα είναι εισαγόμενα. Είναι πολλά τα χρήματα και χωρίς την αποθήκη θα αναγκαστώ να σταματήσω την καλλιέργεια. Παράγω κρεμμύδια, ντόπια, κασανιώτικα. Έχω κάνει μια συνολική επένδυση πάνω από 70.000 ευρώ. Τρακτέρ, παρελκόμενα μηχανήματα φύτευσης που δεν περίσσευαν από την οικογένειά μου. Κάνω και δεύτερη και τρίτη δουλειά χωρίς να έχω πάρει μισό ευρώ επιδότηση ποτέ. Αλλά δεν πειράζει. Θα φέρουμε λίγα κρεμμύδια ακόμα από την Ολλανδία, Αυστρία και μετά θα αναρωτιόμαστε τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε». Τώρα, τι απαντά σε αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Ηλία? Θα πω το μικρό του το όνομα, τα υπόλοιπα στοιχεία του είναι στην διάθεσή μας. Τι απαντά τώρα εδώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα? Κυρία Δουλγεράκη, με μια χαρά τα λέει ο κύριος Ηλίας. Και βέβαια ο άνθρωπος δικαιούται και αυτό να πάρει την αποζημίωσή του. Έτσι. Πρέπει να ξέρουμε αυτό, ότι δεν έχει σημασία αν είναι σπίτι, αν είναι αποθήκη, αν είναι μια επιχείρηση. Οποιοδήποτε χτίσμα έχει πάθει ζημιά από τον σεισμό, δικαιάται να πάρει, να μπει στο αλλαγή και να πάρει την αποζημίωση την οποία πρέπει να πάρει για να ξαναφτιάξει την επιχείρησή του, την αποθήκη του, την κατοικία του. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν για κάποιο λόγο, γιατί έχουμε τέτοια προβλήματα που στο αρρωγή και εμείς, και εγώ προσωπικά και οι πολλοί συνάδελφοί μου, θα ζούμε τη στιγμή που πάμε να καταχωρήσουμε. Γιατί δεν μπορεί να τακτοποιήσει η πλατφόρμα της αρρωγής, η οποία αντί δεδομένα από το Ε9, για κάποιο λόγο, επειδή δεν είχε μπει ενδεχομένως ο ταχυδρομικός κώδικας ή για κάτι άλλο, δεν εμφανίζει το συγκεκριμένο ακίνητο προκειμένου να το πιστοποιήσει στην αρρωγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσει τα χρήματα που δικαιάται. Διότι η αρρωγή είναι μια πλατφόρμα που δίνει προκαταβολές. Ουσιαστικά με το 4659 ΦΕΚ η αίτηση για την αποκατάσταση γίνεται με τεχνικό φάκελο, με φυσικό αρχείο, το οποίο θα υποβάλει στο αρμόδιο γραφείο και μάλιστα από ό,τι έμαθα θα λειτουργεί και στην περιοχή ένα αρμόδιο γραφείο διέτηση αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Άρα προβλήματα το πρόγραμμα, η πλατφόρμα αρρωγή έχει. Έχει αρκετά. Όπως είναι άλλοι με κληρονομιές που δεν μπορούν να δουν τα ακίνητα, όπως είναι μεταβιβάσεις που δεν εμφανίζονται, είναι πολλά τα πράγματα και εξατομικευμένα. Και εγώ έχω τουλάχιστον 4-5 περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται σπίτια, κατοικίες και δεν εμφανίζονται στο αρρωγή, ενώ είναι καταχωρημένα στο Ε9. Άρα θα πρέπει να ρίξει μια ματιά στο Ε9, αν υπάρχει, αν είναι σωστά καταχωρημένο, αν φαίνεται και το κινητό, αν υπάρχει το χειρονομικό κώδικα. Πολλές φορές από τη μη συμβίωση του ταχυδρομικού κώδικα δεν μπορεί να περάσει το συμπλατφόρμα.
Αχ, κοιτάξτε. Αυτό μπορώ να επικοινωνήσω. Μισό λεπτό, κάντε μου μια χάρη. Κάντε μου μια χάρη. Κύριε Μπαριτάκη, κάντε μου μια χάρη. Αν μετακινήσετε, μην το κάνετε. Δεν μετακινήσετε. Κάτι δεν πάει καλά και ξέρετε, χάνετε αυτό το οποίο λέτε εσείς. Και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους δίδετε κάποιες διευκρινήσεις για το πώς να μετακινηθούν. Πηγαίνετε για το. Όχι να μετακινηθούν, το πώς να συνεχίσουν να ψάχνουν πράγματα. Λέτε λοιπόν, με αφορμή αυτό το μήνυμα του κυρίου Ηλία, ότι δείτε ακριβώς στη φορολογική σας δήλωση ποιος είναι ο ταχυδρομικός πυρηνικός. Το ε9, αν έχει σωστή ορφή αποτύπωση, διότι κοιτάξτε και για τον Γεράκη και ένας ταχυδρομικός κώδικας να λείπει από μέσα, πιθανόν να είναι ένας λόγος που να μην εφαρίζει το σύστημα αρρωγή. Αφού λοιπόν ελεγχθεί αυτά και αν χρειάζεται κάποια διόρθωση, το ε9 μπορεί να το κάνει, ακόμα μπορεί να επικοινωνήσει με την ΑΔΕ πάνω, προκειμένου να το τρέξουν πιο γρήγορα για να είναι εμφανίσιμο το συγκεκριμένο ακίνητο στην αλλαγή. Δεν είναι μόνο ο κύριος Ηλίας, υπάρχουν πολλοί στη θέση του που δεν είναι τα ακίνητα για διάφορους λόγους να μην εμφανίζονται στο σύστημα της αλλαγή. Όπως όμως και να έχει, και όσοι μπουν στο σύστημα να ξέρουν ότι για τη στεγαστική συνδρομή δίνονται προκαταβολές. Αν δεν υποβληθεί το φυσικό φάκελο, το φυσικό αρχείο και να ενταχθεί με συγκεκριμένη διαδικασία ο κάθε πληττόμενος που ζητάει βοήθεια, ενίσχυση από το πρόγραμμα αυτό, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, δεν μένουμε μόνο στο αρρωγή το οποίο δίνει την προκαταβολή, είναι και στη συνέχεια που πρέπει να υποβληθεί το φυσικό αρχείο, ο τεχνικός φάκελος, με όλες τις μελέτες, τον προϋπολογισμό και τις άδειες όπου απαιτούνται από τους μηχανικούς που θα αναλάβουν να διεκπαιρεώσουν αυτά τα πράγματα. Πόσο καιρό κρατάει αυτό? Για να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία, πόσο καιρό κρατάει αυτό, γιατί μιλάμε για σεισμόπληκτους. Δεν το γνωρίζω αυτό, είναι τεχνικά θέματα, είναι θέματα καθαρά τεχνικής φύσεως. Όμως, σύμφωνα με το ΦΕΚ που ανακοινώθηκε προχθές το 4659, αυτή είναι η διαδικασία, έτσι ορίζεται η διαδικασία, θα πρέπει να υποβληθεί ο φυσικός φάκελος με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει κάθε ακίνητο για το οποίο ζητείται στεγαστική συνδρομή. Μισό λεπτό τώρα. Να το καταλάβω, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω με μεγάλη ευκολία. Ναι. Ζητάω συγγνώμη αν ταλαιπωρώ. Στην περίπτωση, ας πούμε, του συγκεκριμένου ανθρώπου, του κυρίου Παϊλία, που ξέρετε έχει αυτή την αποθήκη, που έχει δώσει τόσα πολλά και την έχει επενδύσει, που ξέρετε πληρώνει τον έμφυά του και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ θα πρέπει να καταθέσει μαζί με αυτό το οποίο χρειάζεται στην πλατφόρμα να ελέγξει, φαντάζομαι, με κάποιον ειδικό, με ένα λογιστή, γιατί εύκολα δεν το κάνεις αυτό. Και ένα τεχνικό φάκελο, φυσικό φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το τεχνικό φάκελο θα αποβληθεί στη συνέχεια στο γραφείο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όχι τώρα. Τώρα δίδεται από την πλατφόρμα αρρωγή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Δίδεται προκαταβολή, δηλαδή δίνεται το έναντι. Στη συνέχεια αυτό για να προχωρήσει και ανάλογα με τη ζημιά που έχει πάθει κάθε κατοικία, κάθε σπίτι, κάθε χτίσμα, δίνεται ένα ποσό προκαταβολής που μπορεί να είναι το ανώτερο 14.000 ευρώ. Αυτό στη συνέχεια για να συνεχίσει και να πάει στο σύνολο των ζημιών και μέχρι 120.000 ευρώ που προβλέπει η συγκεκριμένη απόφαση, θα πρέπει να υποβληθεί ο σχετικός φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος δεν τον εμφανίζει το αρρωγή ή πλατφόρμα, βεβαίως και δεν του στερείται το δικαίωμα να υποβάλει το φυσικό φάκελο, έγγραφο φυσικό φάκελο στο αρμόδιο γραφείο, απλώς θα καθυστερήσει να πάρει τα χρήματά του. Αυτό θέλω να τονίσω. Αναρωτιέμαι πού θα βρουν οι άνθρωποι τα χρήματα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, επιδιορθώσεις, αποκατάσταση ζημιών, διότι νομίζω ότι από 15 του μήνα δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν. Και ειδικά όταν δεν εμφανίζεται ένα ακίνητο, ο ιδιοκτήτης πραγματικά μπαίνει σε περιπέτειες. Γιατί και οι προθεσμίες που τρέχουν είναι λίγες. 15 Νοεμβρίου κλείνει η πλατφόρμα, αν δοθεί κάποια άλλη παράταση. Και η επικοινωνία με τα κεντρικά της Αθήνας, προκειμένου να κάνεις να τρέξει γρηγορότερα μια διόρθωση, απαιτεί έτσι ένα χρονικό διάστημα. Άρα, αντιλαμβάνομαι και εγώ πραγματικά, το ζω και εγώ κάθε μέρα με συνανθρώπους μας που προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
Ποιος μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή για να τελειώνουμε με αυτή τη γραφειοκρατία? Χθες μιλούσα με τον κύριο. Μισό λεπτό. Να το θα πω. Πρέπει να να το ένα, πω. Μισό λεπτό. Χθες μιλούσα με τον βουλευτή, τον κύριο Γκεγκέρογλου. Μας είπε διάφορα. Μας είπε ότι τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, διότι τρέχουν αρκετά θέματα σε ό,τι έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των επιχειρήσεων στις πληγήσεις περιοχές. Μας είπε επίσης ότι θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τομέας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ότι θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μία γρηγορότερη κίνηση από την πλευρά της πολιτείας, χωρίς την επίκληση της γραφειοκρατίας, για να μπορούν να διορθωθούν αυτά που λέτε. Τόσος κόσμος πώς θα εξυπηρετηθεί? Μια γραφειοκρατία δικαιολογητικά. Αυτό πρέπει να έχει σταθεί χθες στο γραφείο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Μάλιστα. Άντε τρεχαγύρευε με τις προθεσμίες ουσιαστικά που τρέχουν για το πώς θα εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Όταν δεν βρίσκομαι ένα κίνητο στο αρρωγή, καλό είναι να κάνουμε να δούμε το ε9 που έχουμε υποβάλει, να δούμε ποιο λόγο ενδεχομένως, σας είπα, ένας αστυνομικός κώδικας να λείπει από μέσα, το 70-300 που είναι για την περιοχή, πιθανό να μην ταυτοποιεί το ακίνητο και να βρίσκεται στην συναλλογή. Μπορείτε όλοι μαζί οι βουλευτές, όσο πολιτικά αυτοδιοικητικά πρόσωπα, να στηρίξετε και να πιέσετε, έτσι ώστε χτες να έχει γίνει αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο? Μα έχει τεθεί η κυρία Δουλειράκη από την πρώτη στιγμή. Και η περιφέρεια κτίσης το έχει θέσει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις αποζημιώσεις έχουμε βάλει, και το θέμα των ανασωλών για τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, και το θέμα των ενισχύσεων των επιχειρήσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των εμπορικών ή υπηρεσιών. Όλα αυτά τα θέματα έχουν τεθεί από την πρώτη μέρα, διότι ξέραμε τα προβλήματα. Η αγορά του Αρκαλοχωρή αυτή τη στιγμή έχει νεκρώσει. Δεν γίνεται τίποτα. Εκεί χρειάζεται ενίσχυση. Η επιχείρηση πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει μετά από 1, 2, 3 μήνες που θα είναι κλειστή? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το θέμα της αρρωγής. Είναι πολλαπλά τα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ο έμφυα που πολύ σωστά το βάλατε, θα πρέπει να βγει η σχετική απόφαση έτσι ώστε να διαγραφεί ο έμφυα και το 21 και το 22 και το 23 να μην καταλογιστεί όπως είχε ήδη ανακοινωθεί. Η ανακοίνωση, ξέρετε, από το μέχρι να βγει η απόφαση να τρέξει και να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά, έχει κάποια χρονίζει. Περνάει καιρό και δικαίως οι άνθρωποι ανησυχούν. Αυτά προσπαθούμε να μεταφέρουμε, να δοθούν λύσεις. Είναι λύσεις που πρέπει να δώσει η κεντρική διοίκηση από πάνω. Μάλιστα. Δεν μπορεί, ας πούμε, και το λέω αυτό και ως επαγγελματίας, 29 του Οκτώβρη έκλεισε το ΦΠΑ. Δεν μπορούσε να δοθεί μια διοικητική πράξη, να μεταφερθούν μερικές, χρονικά να πάει παραπίσω σε μια σεισμόπληκτη περιοχή που δεν λειτουργεί τίποτα. Τελικά δεν πήγε πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να υποβάλουν τα ΦΠΑ τους, να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, να υποβάλουν όλα αυτά? Που είναι μια απλή διοικητική ενέργεια. Και όμως δεν δόθηκε παράταση. Δηλαδή, μιλάμε για τα απλά πράγματα που δεν στοιχίζουν κιόλας. Δεν στοιχίζουν αυτά. Μάλιστα. Τι να πω. Είναι εδώ, τα έχουμε μεταφέρει, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Ας ελπίσουμε ότι κάποια φορά θα εισακωστούμε. Το γραφείο. Μα κύριε Παριτάκη, δεν είναι λύση αυτή. Της αποκατάστασης φυσικών καταστροφών έπρεπε ήδη να λειτουργήσει. Είναι χιλιάδες κόσμοι. Πού θα πάνε αυτοί, που στα Χανιά θα πηγαίνουν? Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ναι. Να σας πω κάτι, δεν είναι πια λύση αυτό το ευελπιστώ, ελπίζω, σωστά εκφράζεστε. Το λέω για την πολιτεία, αλλού πόρτα χτυπάω, αλλά δεν είναι πια λύση αυτή να λες ότι η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει τελευταία, γιατί η καθημερινότητα και η διαβίωση έχει τις άλλες τις μεγάλες τις δυσκολίες της για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί αυτή την ώρα. Τελεία και παύλα. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο να βάλαμε έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια σειρά από αποφάσεις οι οποίες πραγματικά θα καταλάβουμε ότι είμαστε σε έκτακτη ανάγκη και ότι όλα αυτά γίνονται προς εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής. Αυτό σημαίνει έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα. Οι άνθρωποι που έκτακτη ανάγκη δεν σημαίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην περιοχή τι υπάρχει? Υπάρχει μόνο μια αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών για 6 μήνες και μετά. Δεν έπρεπε ήδη να ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Σωστά. Αντί 27 και μετά, του Μαρτίου του 22 που λήγουν εκεί. Θα πάνε οι άνθρωποι να πληρώσουν όλα αυτά τα σφαιρευμένες υποχρεώσεις. Τα απλά είναι τα δύσκολα και τα αυτονόητα πάντα είναι τα δύσκολα. Τα βάζω χιλιάδες και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε μεταφέρει. Και πάνω απ' όλα, απλοποίηση γραφειοκρατίας. Θα μπερδέψουμε.
Η λαθοκρατία είναι απίστευτη. Αν διαβάσετε, διαβάστε στο 1659 ΦΕΚ να δείτε τι γραφειοκρατία μας περιμένει όλους. Να σας πω κάτι. Όταν πλέον από δημόσια χείλη το ακούς ότι, ξέρετε, όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, την ευθύνη την αποδίδεις στη γραφειοκρατία και είσαι καλυμμένος, πρέπει να βρω το συγκεκριμένο αυτό απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Κεγκέρογλου χθες. Νομίζω ότι θα το ακούσεις 1, 2, 3, 5, 10. Όταν δεν έχεις βρει λύση, την ευθύνη την πας στη γραφειοκρατία, τα ακούς κεντρική διοίκηση, τι γίνεται, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ πολύ περισσότερο. Λοιπόν, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, φαντάζομαι θέλετε να τους πείτε ως μήνυμα αυτή την ώρα, μετά και από αυτό το οποίο διάβασα από τον κύριο Ηλία, το μήνυμα που μας έστειλε, ότι τι πρέπει να κάνουν, να απευθυνθούν σε κάποιον... οπωσδήποτε σε αυτή την περίπτωση που δεν εμφανίζεται στο λογιστή, λογιστή του, στο φοροτεχνικό του, που πάνε για να δουν τι θα κάνουν. Στο ε9, να δούμε αν τα στοιχεία αυτά έχουν καταθεωρηθεί ορθώς, γιατί μπορεί γι' αυτό το λόγο να μην γίνεται αντιστοίχηση και να γίνει η διόρθωση με μια επικοινωνία στην ΑΔΕ. Υπάρχει ειδική, ένα τηλέφωνο που σε παραπέμπει στις διορθώσεις του ε9, να ζητηθεί να γίνει ας το πούμε η ενσωμάτωση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό το έχουμε κάνει, έχει δουλέψει δηλαδή. Δεν έπρεπε να γίνεται έτσι, όμως αναγκαστικά σε αυτή την περίπτωση κάνουμε και αυτό και επικοινωνούμε, προσπαθούμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε, γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Κανείς, κυρία Δουλειράκη, δεν πρέπει να στερηθεί αυτό το οποίο του ανήκει. Και πρέπει να γίνει σωστά για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και πρέπει ο καθένας να πάρει αυτό που δικαιάται για να κάνει την επιχείρησή του, το σπίτι του, το κατάστημά του, την αποθήκη του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαρυτάκη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.